Για να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο, στον καλό μας φίλο, τον κύριο Σταύρο Τσιφλίκη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας από τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα και από μένα, Γιώργο. Αμοιβαία τα αισθήματα που λέει και ένα τραγούδι, μιας και θα έχουμε λαϊκή βραδιά μεθαύριο. Βεβαίως, βεβαίως. Είστε καλά. Όπως δόξα τω Θεώ, μπορούμε να πούμε καλά. Πηγαίνουμε καλύτερα. Σίγουρα. Την υγεία μας, αυτό πάνω απ' όλα και τα άλλα θα τα παλέψουμε. Τα αισθήματα βεβαίως είναι αμοιβαία και ξέρεις ότι έχεις την αγάπη μας και ο Ηρακλής επίσης. Όπως είπες, γνωριζόμαστε χρόνια τώρα. Έχουμε έρθει και στην εκπομπή σου. Έχεις έρθει και εσύ. Και πρέπει να ξανάρθετε, έτσι. Πρέπει να ξανάρθετε. Και μας βοηθάς στις αγορές που έχουμε στο Σύλλογο, στα μπαζάρ που κάνουμε. Τα παιδιά σε αγαπάνε ιδιαίτερως και το βλέπεις κάθε φορά που έρχεσαι. Είναι λατρεία. Είναι λατρεία. Η αγκαλιά του Ηρακλή άνοιξε πριν μερικά χρόνια και μας έχει μέσα, όχι μόνο τώρα, με αυτή την ωραία εκδήλωση, που θα είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη και σε εμάς, αλλά θα υπάρχουν και βραβεύσεις των τμήματων του Ηρακλή. Των τμήματων των νέων παιδιών του Ηρακλή, το μέλλον μας, το μέλλον της χώρας και του Ηρακλή. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον Ηρακλή και μέσω της δικιάς σου εκπομπής. Τα παιδιά μας έχουν συνοδεύσει παίκτες στο Καφτατζόγλιο. Έχουν ζήσει ωραίες στιγμές που τις θυμούνται και κάθε φορά αναφέρονται με ιδιαίτερη χαρά σε αυτές. Να υποθέσω ότι θα δώσετε το παρόν, έτσι, μια εκπροσώπηση του Συλλόγου. Βεβαίως, βεβαίως. Θα είμαστε και εκεί γιατί οφείλουμε με την παρουσία μας να ευχαριστήσουμε για αυτή την τόσο συγκινητική και ανθρώπινη κίνηση των ανθρώπων του Ηρακλή, γιατί οι άνθρωποι του Ηρακλή ήταν αυτοί που μας προσέγγισαν του Γυμναστικού Συλλόγου και μας κάνανε αυτή την πρόταση και εμείς βεβαίως δεν είχαμε άλλον δρόμο εκτός από το να την αποδεχτούμε, γιατί πρώτον είναι τιμητικό και δεύτερον θα ενισχύσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία κάνουν τα παιδιά μας πιο λειτουργικά. Γνωρίζω ότι έχετε και ιδιαίτερες σχέσεις και με το τμήμα Στίβου του Ηρακλή. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Και στο αθλητικό κομμάτι, δηλαδή, υπάρχει επαφή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάποτε κάναμε και κάποιες προπονήσεις ταυτόχρονα στο Παλέντε Σπορ. Εκείνη η Ελεονόρα που είναι χρόνια φίλη του Συλλόγου. Βέβαια, εξαιρετική. Εξαιρετική. Και, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και με μεγάλη προσφορά και στο Σύλλογο. Και από ό,τι βλέπω και στα τμήματα του Ηρακλή τα τελευταία χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο συντηρητικός κύκλος για αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Έτσι, γιατί με τον Ηρακλή και γενικότερα την οικογένεια του Ηρακλή είπαμε γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Θέλω να ρωτήσω, επειδή την τελευταία φορά που τα είχαμε πει εδώ στον αέρα ήταν με αρνητική αφορμή. Η αρνητική αφορμή ήταν ότι κινδύνευε ο Σύλλογος να κλείσει. Και είχατε κάνει τότε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από εδώ τα είχαμε πει στον αέρα. Πέρασε ένας χρόνος, ίσως και παραπάνω. Την τελευταία φορά μπορεί και λιγότερο, αλλά ναι. Πού είμαστε αυτή τη φορά, δηλαδή θέλω να μάθει ο κόσμος ότι δεν κινδυνεύει. Την αλήθεια βέβαια, έτσι, άμα κινδυνεύει θα το πούμε. Αλλά θέλω να μάθω και εγώ προσωπικά, κινδυνεύει ο Σύλλογος Συνδρόμου Down με κάτι πολύ δυσάρεστο, κάτι πολύ αρνητικό. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Εμείς που γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρεις ότι λέμε μόνο την αλήθεια. Αλίμονο, γι' αυτό το λέω. Η αλήθεια όπως είναι, χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς να κρύψουμε την πραγματικότητα, όπως λες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή ότι ο Σύλλογος πλέον δεν κινδυνεύει με μια πάση λειτουργίας, με ένα κλείσιμο. Ωραία. Γιατί έχουν γίνει προσπάθειες, βοηθηθήκαμε από ιδιώτες, βοηθηθήκαμε από ανθρώπους και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ καλύτερα από την τελευταία φορά που είχαμε κάνει στον αέρα αυτή τη συζήτηση περί πάυσης. Χαίρομαι που το ακούω. Αλλά δεν είμαστε και τελείως καλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα, έτσι. Ναι. Έχουμε λύσει προς όρας το θέμα της βιωσιμότητας του Συλλόγου. Εξακολουθούμε να είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενος Σύλλογος. Με όλα αυτά που σημαίνει αυτό, βέβαια υπήρξε από την Βουλή μια γενναία βοήθεια πριν 2 περίπου χρόνια, όπως και τώρα πρόσφατα.
υπάρχει κόσμος που μας στηρίζει, υπάρχουν συμπολίτες που είναι στην κινητική προσπάθεια τους να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν. Εμείς από όσο μπορεί να ξέρεις και εσύ, δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Επόμενο μπαζάρ πότε έχουμε, μιας και λέμε για συμπολίτες? Το Πασχαλινό θα γίνει στις 17-18 Μαρτίου. Τέλεια. Σαββατοκύριακο νομίζω είναι. Το τρίτο Σαββατοκύριακο από σήμερα. Μπράβο. Είναι στις εγκαταστάσεις της Τούμπας, Καρανιβάλου 31. Εκεί μπορεί να έρθει καταστάσει ο κόσμος να μας βοηθήσει. Όλα τα καλά παιδιά να έχουν δημιουργίες. Και αν θέλει μπορεί να επιλέξει κάποια πράγματα τις κατασκευές των παιδιών ή κάποια άλλα από τα οποία θα προσφέρουμε για να αγοράσει και να ενισχύσει το σύλλογο. Πολύ ωραία. Οπότε το ραντεβού μας είναι συγκεκριμένο την Τετάρτη το βράδυ. Δύο μέρες από σήμερα. Και θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά και θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον Ηρακλή για αυτή την ωραία εκδήλωση που θα κάνει και θα μας τιμήσει δίνοντάς μας ένα μέρος από τα έσοδα. Βεβαίως, πολύ σπουδαίο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα που και άλλη μια φορά είσαι δίπλα μας. Εγώ ευχαριστώ, αλίμονο. Την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά. Το θεωρούμε δεδομένο και εμείς, έχεις τη δικιά μας. Και από κοντά, την Τετάρτη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.